ζώδια της ημέρας. Να ξεκινήσουμε από τον κρύο. Αισθάνεσαι την αυτοπεποίθησή σου στα ύψη σήμερα και όποιος κάνει το λάθος να αμφισβητεί την αξία σου και τον κόπο που καταθέτει στην επαγγελματική σου ζωή, θα αντιμετωπίσει το πιο σκληρό σου πρόσωπο. Καιρός να θυμίσεις σε όλους ότι ο κρύος, το να είσαι δηλαδή κρύος, σημαίνει μαχητής. Ο έρωτας, να σου πω ότι είναι μια κατάσταση. Τι έγινε, ρε Συνάνση, εδώ. Ο έρωτας, με αυτό το πράγμα θα το σπάσω το μηχάνημα αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Φεύγουν οι σελίδες. Πρέπει να πάω στην άλλη μέρα. Εδώ, σε αυτή τη μέρα, στην κάπου κάτω μέρα. Συγγνώμη μου, είσαι στον. Τι γίνεται. Εδώ. Ωραία ζώδια λέτε. Συγγνώμη. Ωραία ζώδια λέτε. Μαντάμ. Δεν μπορώ, θέλω. Εσύ φταίς, μην λες εσύ, μαντάμ, γιατί αν τα είχα τυπωμένα δεν θα γινόταν αυτά τα λάθη εδώ πέρα. Κυρία μου, μπορούμε να ακούσουμε τα ζώδια εμείς να καταλάβουμε τι θα μας γίνει. Ναι. Ο έρωτας, από εδώ το πω, έργα και πήγε πάνω. Ο έρωτας λοιπόν γίνεται παιχνίδι εξουσίας για εσάς τους κρυούς που εξητάρει τις αισθήσεις σας και αφυπνίζει πάρα πολύ τα ενστικτά σου. Παίξε λοιπόν και εσύ χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Ταύρος, η ερωτική σου διάθεση ανεβαίνει κατακόρυφα και μαζί με αυτήν η επιθυμία να βρεθεί στο επίκεντρο, φίλε Ταύρε, της προσοχής. Αν είσαι σε σχέση όλη η μέρα, οφείλει να είναι αφιερωμένη στο τέρι σου. Αν πάλι είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, μην μείνεις μέσα σήμερα το βράδυ. Φόρα το ωραιότερο σου χαμόγελο και φρόντισε να σε μάθουν όπου πας. Δίδυμη, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και τα προβλήματα λιγότερο πιεστικά. Παίρνα χρόνο με το τέρι και απόλαυσε τον έρωτα, ή απλά παίρνα χρόνο με φίλους που έχεις καιρό να δεις. Μην χαλάς τη σημερινή μέρα εργασιακά, άγχη και σκοτούρες για τα οικονομικά. Αυτά όλα λίγο άστα στην πάντα. Πάντα, καλά το λέω. Στην πάντα. Λοιπόν, μετά τον δίδυμο ποιος είναι. Ο Λεόν. Τίποτα δεν σου. Γιατί δεν κατεβαίνει αυτό, ρε παιδάκι μου. Τίποτα δεν σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από την αμφισβήτηση. Έτσι, σήμερα, όταν ένας συνάδελφος ή ο προϊστάμενός σου εκφράσει αμφιβολίες για την αξία σου, θα σου δώσει όλη τη δύναμη που χρειάζεσαι για να εντυπωσιάσει τους πάντες και να κερδίσεις το χειροκρότημα. Ο έρωτας δεν ικανοποιεί μόνο την καρδιά, αλλά κυρίως το σώμα. Οι αισθήσεις έχουν σήμερα τον πρώτο λόγο. Παρθένος. Όλοι σου οι φίλοι και οι συνάδελφοι έχουν συνηθίσει το ήσυχο και σοβαρό σου πρόσωπο. Έτσι είναι οι Παρθένοι. Όμως σήμερα θα δουν το πιο μαχητικό σου εαυτό. Εμπνέει εμπιστοσύνη και κερδίζει την εύνοια συνεργατών και προϊσταμένων. Επίσης, είναι μια εξαιρετική μέρα για να εντείνεις την προσπάθειά σου να βρεις τη δουλειά που ονειρεύεσαι. Ζυγός. Μη φοβηθείς σήμερα να εκφράσεις την άποψή σου σε συγγενείς ή συναδέλφους. Μίλα ευθέως για όσα σε προβληματίζουν και πρότεινε λύσεις για τα κοινά προβλήματα που σε απασχολούν. Η ανταμοιβή σου σε λίγες μέρες θα ξεπερνά και τα πιο τρελά σου όνειρα. Αν συνεχίζεις να μην ξυπνάς το πρωί, Παναγιώτη, δεν το βλέπω αυτό και τόσο εφικτό, αλλά λέμε τώρα. Σκορπιός. Λοιπόν, Σκορπιός, περνώντας μια περίοδο που οι προκλήσεις έρχονται μία πίσω από την άλλη, η σημερινή μέρα μοιάζει με όαση δροσιάς, Νάνση μου. Η διάθεσή σου να επικοινωνήσεις με φίλους και να περάσεις καλά επιστρέφει και πρέπει να. Πέρασε στον καρκίνο, λέει. Τι? Πέρασε στον καρκίνο. Δεν ξέρω. Είπες καρκίνο? Όχι, δεν είπα. Θα τον πω όμως. Γιατί εδώ έχω ένα πρόβλημα. Συγχωρέστε με σήμερα με αυτό το κουμπάκι πάνω κάτω εδώ με τον υπολογιστή. Έχω μπερδέψει τα μπούτια μου. Σκορπιός. Περνώντας μια περίοδο που οι προκλήσεις έρχονται μία πίσω από την άλλη, η σημερινή μέρα μοιάζει με όαση δροσιάς, όπως σας είπα, φίλοι Σκορπιοί. Η διάθεσή σου να επικοινωνήσεις με φίλους και να περάσεις καλά επιστρέφει και πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Όπως επίσης επιστρέφει και η επιθυμία σου για ένα ταξίδι. Ξεκίνα να το σχεδιάζεις. Το Ξώτης. Γρηγόρη, για σένα είναι αυτό. Είναι γνωστό ότι δεν θέλεις να ασχολείσαι με τα προσωπικά σου, αλλά και γενικά ο κόσμος ασχολείται με την προσωπική σου ζωή. Ακριβώς όπως και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς, είπαμε, με τη ζωή των άλλων. Σήμερα λοιπόν είναι η κατάλληλη μέρα να βάλεις στη θέση τους όλους τους αδιάκριτους γνωστούς και συγγενείς. Ας πρόσεχαν που πήγαιναν να τα βάλουν μαζί σου. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Εγώ καιρος. Αν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση με τον σύντροφό σου ή σε μια επαγγελματική συνεργασία, σήμερα είναι η μέρα να αναλάβεις πρωτοβουλία για συμβιβασμούς. Ειδικά στην περίπτωση της ερωτικής σου σχέσης. Ένα ταξίδι, μια απόδραση μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποδειχτεί βάλσαμο. Σήμερα είναι Πέμπτη, οργάνωσε το ταξίδι του Σαββατοκύριακου. Ρανιά. Λέει εδώ, μετά το δίδυμο είναι ο καρκίνος και μετά τον Λέων είναι ο Παρθένος. Γιατί πηδάς μερικά ζώδια? Τον Παρθένο τον είπα. Μόνο τον καρκίνο δεν είπα. Τον Λέων τον είπες? Τον είπα τον Λέων. Μόνο τον, ναι, καρκίνο. Ναι. Λοιπόν, και είπα ότι να με συγχωρέσει ο κόσμος γιατί τα λέω από τον υπολογιστή και έχει εδώ ένα θέμα το κουμπάκι. Προχωράει αλλά. Δεν μας ενδιαφέρει, κυρία μου, εμείς είμαστε επαγγελματίες ακροατές. Ναι. Μας έχετε εκπαιδεύσει να ακούμε ωραία πράγματα. Τι συμβαίνει και τώρα τα κάνετε αυτά? Τζορτζάτε, αν ξεραργήσεις θα γίνεις κακομοίρας. Εσύ φταίς γιατί θα πρέπει να τα δώσεις σε χαρτιά. Γιατί τώρα αν κλείσει ο υπολογιστής απότομα δεν θα εκτεθεί. Που δεν έχει και μπαταρία, έχει 2%. Όταν κλείνει ο υπολογιστής
υπολογιστή τη έρχονται από μόνη τη τα λόγια στο στόμα. Μάλιστα. Ρανιά, πε τα μόνη σου, κλείσει. Μόνη μου τα λέω. Υδροχό, λοιπόν. Ίσως ήρθε η στιγμή να οργανώσει τη ρουτίνα σου με νέο τρόπο. Μίλα με συναδέλφου για να μοιραστεί καλύτερα τι υποχρεώσει σου. Ζήτησε από τον σύντροφό σου να σε υποστηρίξει με κοινέ ευθύνε, να αναλάβετε και οι δύο όλε τι υποχρεώσει. Βάλε νέε προτεραιότητε και μην αναλώνεσαι στα ίδια προβλήματα. Συμβουλή τη ημέρα, μια νέα επαγγελματική πρόταση μπορεί να κάνει την εμφάνισή τη αυτέ τι μέρε. Μην την απορρίψει χωρί να συζητήσει πρώτα. Και ηχθεί. Αλλά θα πω και τον καρκίνο. Για τον ηχθεί, λοιπόν, βλέπω, παιδιά μου, ότι δεν μπορεί να έχει τι λύσει για όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι για μένα. Σήμερα πρέπει να ανοιχτεί του φίλου σου και τον σύντροφό σου, να του θέσει τα προβλήματα που σε απασχολούν για το επαγγελματικό σου μέλλον και να πάρει διαφορετικέ απόψει. Να ακούσει τον κόσμο. Μία συμβουλή ή μία εναλλακτική πρόταση που θα ακούσει μπορεί να σε ξεμπλοκάρουν οριστικά. Από την άλλη πλευρά, μην δεχτεί όσα ακούσει χωρί να τα σκεφτεί προσεκτικά. Η απόφαση στο τέλο είναι δική σου και κανενό άλλου. Και θέλω να πάω, μην πειράζει η Νάνση, μην πειράζει εδώ πέρα, και θέλω να πάω στον καρκίνο και να πω ότι ιδανική μέρα για να λύσει κάθε είδους διαφορές. Είτε με τον σύντροφό σου, είτε με συνεργάτες, είτε με τον προϊστάμενό σου. Εμπνέει σιγουριά, η επικοινωνία κυλάει ομαλά και η γοητεία σου είναι καταμάχητη, καρκίνε. Μην αφήσεις αυτή τη μέρα ανεκμετάλλευτη. Συμβουλή της ημέρας. Η αισιοδοξία είναι το κλειδί της επιτυχίας στον έρωτα. Τόλμησε να εκφράσεις το ερωτικό σου ενδιαφέρον και δεν θα χάσεις. Λαχάνιασα. Πάρε μια δάσα. Σφαίρα 102,2.